Δεν άκουσα. Μπακογιάννη, το νόμο 4354 του 2015 που έχει ψηφίσει παρούσα Βουλή και αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όποιος ισχύει μέχρι 31/12/18 και εκπλήσωμαι, πραγματικά εκπλήσωμαι, από κοινοβουλευτική παρουσία τόσων δεκαετιών να αγνοεί την νομοθεσία που ισχύει. Ο νόμος είναι πολύ σαφής. Όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο Σταθάκη. Μάλιστα. Ως γνωστό. Και να σας θυμίσω ότι σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη έχει τρεις καινοτομίες ο νόμος Σταθάκη. Πρώτο, δεν προστατεύει μόνο από τα στεγαστικά δάνεια, προστατεύει και από την εφορία και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Καινοτομία πρώτη. Άρα το υπερχρεωμένο νοικοκυριό πηγαίνει στο δικαστήριο για να προστατευθεί, εφόσον δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει, από όλες τις κατηγορίες χρεών. Πρώτη καινοτομία. Δεύτερη καινοτομία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπήρχαν στον παλιό νόμο Κατσέλη, στο νέο νόμο Κατσέλη υπάρχουν. Μαζί με τους εμπόρους, πρώην εμπόρους που έχουν χάσει την πτωχευτική τους ιδιότητα, που επίσης δεν υπήρχαν στον νόμο Κατσέλη. Υπενθυμίζω ότι οι έμποροι δεν εντάσσονται ούτε στον νόμο Κατσέλη, ούτε στον ισχύοντα. Τρίτη, ιδιαιτερότητα του νόμου, κανένα νοικοκυριό που έχει εισόδημα έως 40.350 ευρώ και ακίνητο έως 280.000 ευρώ πρώτης κατοικίας, έχει πλήρη και καθολική προστασία. Εκπλήσωμαι πραγματικά που δεν γνωρίζετε τον νόμο. Θα σας τον καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής στο επόμενο δεκάλεπτο.